Ηλία, βάλε να δούμε αυτό το βίντεο πρώτα. Είμαι σήμερα τόσο κουρασμένη. Διάβαζα μία πρόσφατη συνέντευξή σου και μου έκανε εντύπωση όταν ρωτήθηκες για τηλεοπτικά πρόσωπα που χαρακτήρισε τον Γιώργο Αυτιά νεκροθάφτη της χαράς. Μα αγάπη, πρωί-πρωί, κοίταξε, είναι συμπαθής, αλλά σε πιάνει τον κεφαλικό. Δηλαδή, πώς να σου πω, δηλαδή, ο συμπέθερος τώρα και πιάκι ο συνταξιούχος είναι στον καναπέ, βλέπει τον Αυτιά και αρχίζει τα υπογλώσσια. Έτσι. Δεν είναι μια τάση γενικότερη τη τηλεόραση. Ναι, αλλά ο Αυτιάς είναι αυτός που του πάει, ρε παιδί μου, ότι θα δώσει την παραγγελία. Πόσο ύψος έχει, το φτηνό κόλυβο ή το ακριβό κόλυβο. Ναι. Α, εντάξει. Λοιπόν, Μαρία, θα πάρεις τηλέφωνο τον Τάκη Σαχαράτο και θα του πεις ότι είσαι η Μαριγό Αυτιά από τη Σάμμο. Θεία του Γιώργου Αυτιά. Θα είσαι έξαλλη μαζί του, επειδή τον αποκάλεσε νεκροθάφτη της χαράς. Και θα του πεις ότι πρέπει να βάλει στην παράσταση που ετοιμάζεται να κάνει ένα σκετσάκι, ένα νούμερο δηλαδή, και να ζητάει δημόσια συγγνώμη στον ανιψιό σου. Μπράβο. Πρέπει να πεις 5 φορές τη φράση. Μη με δαιμονίζεις, μάνα μου, γιατί θα σε μαλλιαστουπίσω. Έλα μου. Μαλλιαστουπίσω. Μη με δαιμονίζεις, μάνα μου, γιατί μαλλιαστουπίσω. Γιατί θα σε μαλλιαστουπίσω, ναι. Με προφορά. Και να ξέρεις, εγώ σ' αγαπούσα όλο πολύ. Και να ξέρεις ότι εγώ σ' αγαπούσα πολύ. Με σένα μεγάλωσα. Τέλειο. 80 χρονών. Μισή μαλλιά στο πίσω. Παρακαλώ. Τάκη μου. Τάκη Σαχαράτο. Ναι. Κοίταξε, παιδί μου. Μαριγό Αυτιά. Ποια ιστορία. Η Μαριγό η Αυτιά του Γιώργου του Αυτιά, η θεία. Σε παίρνω από τη Σάμμο, παιδί μου. Μη μου το κλείσεις. Συγγνώμη. Όχι, ξέρετε κάτι. Κάπως σας ακούω. Είμαι στην πρόβα και σας ακούω κάπως σαν κάνει αντίλαλο. Δεν ξέρω τι κάνει, θα μ' ακούσεις, γιατί έχουμε ανοίξει μεγάλο μέτωπο και βεντέτα. Πρόσεξε, Μαριγό Αυτιά σου λέω, του Γιώργου του Αυτιά, η θεία. Α, τι κάνετε, καλά είστε. Είμαι πολύ καλά, αλλά με πολύ ταραγμένη. Παιδί μου, αυτό που είπες για τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι ένας βιοπαλαιστής. Έχει δουλέψει όλα τα χρόνια από μικρό παιδί και βγαίνει να τον πει νεκροθάφτη της χαράς. Το Γιώργο το ξοάξιο παλικάρι, που όλο το νησί έχει να λέει το Γιώργο. Και εγώ βρε που σ' αγαπούσα, βρε εγώ με σένα μεγάλωσα. Ένα πράγμα θέλω να σου πω, Τάκη μου. Τάκη. Μου κάνει του πλακά. Τάκη, με δαιμονίζεις, παλικάρι μου. Με δαιμονίζεις, γιατί θα συμμαλυπαθήσω. Ποιος είναι. Λυπηθείτε με, είμαι 10 ώρες στο θέατρο. Ποιος είναι. Μαριγό Αυτιά, το πληρώνω το υπεραστικό, σε παρακαλώ. Σε παίρνω από τη Σάμμο. Αν είσαι εσύ Μαριγό Αυτιά, εγώ είμαι Μαριγό Λεμού. Ας είσαι εσύ και Μαριγό η Γουλανδρή. Εγώ είμαι Μαριγό η Αυτιά. Είμαι Μαριγό η Αυτιά, πρόσεξε καλά. Και θέλω να ζητήσεις δημόσια συγγνώμη σε αυτή την παράσταση που ετοιμάζεις. Διάβασα για τη είδα στη Μιλέτη. Και είπες, παιδί μου του Γιώργου, τον είπες νεκροθάφτη της χαράς. Γι' αυτό σας πλήγωσε, λέει, τι αισθανθήκατε. Αυτό, παιδί μου, με έκανε έξαλλη. Με έκανε με δημόνιση, με διώξη, με ήρθε να έρθουν να συμμαλιαστουπίσουν. Αλλά έχει χάρη που σε αγαπάω τόσα χρόνια, γιατί μισένα μεγάλωσα. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι έχω μεγαλώσει γενιές και γενιές. Φυσικά, γιατί τι μικρός είσαι. Όχι, δεν ξέρω, μπορεί να είσαι, μην κάνω λάθος, δεν θέλουν, δεν με νοιάζει εμένα. Εμένα με νοιάζει που το παιδί αυτό εγώ το μεγάλωσα από μικρό παιδί. Το σχολείο του, το νυχτερινό του, το κατηχητικό του, το πανεπιστήμιο, να δουλεύει. Από το πρωί ξυπνάει από τις 3 και τον είπες νεκροθάφτη της χαράς, βρε τον υπλήγωσε. Αυτό δηλαδή σας έκανε και σανθήκατε πολύ άσχημα, δηλαδή το πήρατε βαραίως. Μη δαιμόνισε σου λέω, μου ήρθε να έρθουν να ζημαλαστουπιάσουν. Ωραία, ζητώ δημόσια συγγνώμη πάντως, γιατί δεν ήθελα την κυραφιά να τον. Σας το λέω ειλικρινά, εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ, τον συμπαθώ πολύ, αλλά πρωί-πρωί τώρα να σου λέει για το. Καλά, μερικές φορές το παρακάνει. Και εγώ τον παίρνω και του λέω, παμάνα μου, μας μαύρισε στην κυραφιά. Και αυτό το μαλλί δεν μπορεί να το κάνει λίγο πιο πάνω στην καπέτα που είναι σαν κούκλα του Παρασκευόπουλου. Το μαλλί είναι πολύ ωραίο το μαλλί. Δεν λες πω, όχι μαλλί. Έχει, εντάξει, το όχι το μαλλί. Το όχι το μαλλί. Όχι, και μαλλί και λιβέντιση. Την καπέτα. Την καπέτα την πάει κατά κύθε, γιατί δεν την πάει κατά δόθε, να τη φέρει πέρα, να κάνει ένα πέρα δόθε το μαλλί. Μωρέ, έχει βοηδογλυψιά και δεν του πάει από την άλλη. Το έχουμε προσπαθήσει. Τι πρέσα κάναμε. Τίποτα.
τίποτα, είπε η δογλύψη από τα αριστερά. Ξέρετε, αυτό θέλει θελέστη ρίζα και κρεπάρισμα λίγο καραντανέ. Γιατί άμα δεν είσαι καραντάνα, αγάπη μου, δεν μπορείς να τη σκιώσει. Ζηλεύει να το βάζει στο υγρό του, πάλι βάφω το στεγνός. Όχι, όχι, το βάζει υγρό, κάνει την καραντανιά στη ρίζα, κρεπάρει και μετά. Κοίταξε, αυτό δεν είναι και γκέι φρέντλι από καραντανιά, να καταλάβει. Ναι, αυτό είναι του πιο τραχανά. Πολύ. Εσείς να σας πω, του μαζεύατε ας πούμε και χόρτα, έτσι φρούτα, τους τα στέλνετε με κοφίνια στην Αθήνα? Εγώ, παιδί μου, δεν θέλω να περιευτολογήσω, αλλά εγώ είμαι η σαμιώτησα σαμιώτης από ό,τι θα πω. Θέλετε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το με το 1, 2, 3? Σαμιώτησα, σαμιώτησα, πότε θα πας στη Σαμό? Σαμιώτη, βρίσκεις τα καλό, σαμιώτησα για να το να το πάρω. Αγοράκι μου, Φώτση Μαρία Λάιφ. Να σας πω, είσαστε πάρα πολύ τρελοί. Αυτή η Τανιά στη Φράτζα με πέθανε. Έχεις πρόβες. Η βοηθογλυψιά, η βοηθογλυψιά. Ξέρεις τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει το κομμωτήριο στην Πάτρα που έφερνε καμιά μαμά το παιδί της να το κουρέψω και λέει: έχει, παιδί μου, διπλή κορφή σαν τον πατέρα του. Δεν χρειάζεται με τίποτα. Με δύο τίποτα. Γάμους θα κάνει. Να σου πω, δεν τα ακούς. Δύο γάμους θα κάνει τις κορφές. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, Τάκη, πότε έχεις πρεμιέρα την Τρίτη, έτσι? Με διακόψατε την ώρα που έλεγα το μπακλαβαδο γλυκί, το μπακλαβαδο γλυκί, εκείνο που μετά είσαι στη λίμνη την ηλίκη. Είχε να κεράσει σχέτη κατά δύο. Ανάθεμα η τα μοίρα σου, θα με στέλνες αλήτη.